Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία. Στους 29 έφτασαν οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς στη μακάβρια λίστα προστέθηκε και ένας 89χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες για το μέγεθος της διασποράς του φωνικού ιού, ενώ Έλληνες επιστήμονες πρωτοστατούν στις προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως για το φάρμακο που θα περιορίζει τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Ένας ακόμη άνδρας έχασε τη μάχη με τον φωνικό ιό στη χώρα μας. Ο 89χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Καστοριάς κατέληξε τα ξημερώματα, αυξάνοντας στους 29 τον αριθμό των νεκρών στην Ελλάδα, με τους 24 εξ αυτών να είναι άνδρες και τις 5 γυναίκες. Ενώ ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι τα 73 έτη και το 89% είχε υποκείμενο νόσημα η ηλικία άνω των 70 ετών. Σύμφωνα με τον καθηγητή λοιμοξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα, ο ιός διαδίδεται γρήγορα και ένα ποσοστό 5% όσων προσβάλλονται από αυτόν νοσούν σοβαρά και χρειάζονται διασωλήνωση. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να μην γίνει πραγματικότητα το κακό σενάριο. Η γρήγορη, συλλογική, δηλαδή όλοι μαζί, και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων γλιτώνει αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας από μια απίστευτη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και από σημαντικό αριθμό θανάτων. Κάθε ανέτεια μετακίνηση αποδυναμώνει την προσπάθειά μας και υπονομεύει τη στήχηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών γύρω από τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων. 74 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν με τον κατάλογο να μακραίνει, φτάνοντας στους 966 νοσούντες, ενώ σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, 66 νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 65 να είναι διασωληνωμένοι. 52 από όσους νοσηλεύτηκαν πήραν εξιτήριο και 4 βαρέως νοσούντες αποσωληνώθηκαν ξεπερνώντας τον υψηλό κίνδυνο. Την ίδια ώρα, στη μάχη ενάντια στον φωνικό ιό, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, ενώ ελπίδα δίνει και η πρόταση Ελλήνων επιστημόνων για τη χρήση καρδιοπροστατευτικού φαρμάκου, αφού ο ιός φαίνεται ότι προσβάλλει και τον καρδιακό ιστό. Τα κύρια φάρμακα είναι η Remdesivir, όταν είναι διαθέσιμη, η χλωροκίνη, που είναι διαθέσιμη σε μεγάλες ποσότητες στην πατρίδα μας, και ακολουθούν όλα τα υπόλοιπα σε άλλους συνδυασμούς. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν και φάρμακα τα οποία έχουν καρδιοπροστατευτικό μηχανισμό. Η κολχικίνη βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν οξία στεφανία ενόσο και κάνουν κάποιες επιπλοκές από την οξία στεφανία ενόσο να θεραπευτούν πολύ πιο γρήγορα με πολύ καλά αποτελέσματα. Και επειδή κάποιοι ασθενείς, ένα ποσοστό από τους ασθενείς που νοσούν από COVID-19 έχουν προσβολή του μυοκαρδίου, αυτή ήταν και η ιδέα να ξεκινήσουν οι ασθενείς νωρίς στην πορεία της νόσου την θεραπεία με κολχικίνη. Οι σκευάσματα τα οποία περιέχουν χλωροκίνη, όπως είναι το πλακινίνη ή δοξυχλωροκίνη, χρησιμοποιούνται στη θεραπεία παθήσεων του συνδετικού ιστού, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ερυθυματώδης λύκος. Μελέτες που έγιναν σε ασθενείς με λίμωξη από κορονοϊό έδειξαν ότι υπάρχει θεραπευτική αντιμετώπιση. Θα ήθελα ότι υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Το φάρμακο η χλωροκίνη χορηγείται σε συνδυασμό με την αζιθρομικίνη. Μιλώντας στο ανοιχτό κανάλι, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας της άλλης συνταγογράφησης, ενώ δήλωσε ότι τα μέτρα της απαγόρευσης αποδίδουν. Μέσα από το GovGR θα πατήσει κανείς άλλη συνταγογράφηση που βρίσκεται στα δεξιά ή μπορεί κανείς να πάει απευθείας στο ehealth.gov.gr. Είναι δοκιμαστική η λειτουργία. Θα χρειαστεί κανείς να μπει μία φορά και μόνο. Γιατί θα κάνει κανείς, θα δηλώσει πολύ απλά το κινητό του ή και το email του. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα μέτρα δουλεύουν, ότι έχει περιοριστεί σημαντικά η κίνηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες εβδομάδες για την πορεία της νόσου. Ακόμη ένα θέμα του κορονοϊού μετρά λοιπόν η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για ηλικιωμένο από την πόλη της Καστοριάς, ενώ σήμερα είχαμε και νέες διακομιδές ασθενών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και το Χρήστο Νικολαίδη που θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χρήστο. Ματίνα, κυρίες και κύριοι, μπορεί ο 89χρονος να είναι το 21ο θύμα του κορονοϊού στην πατρίδα μας, ωστόσο είναι το 5ο από το νοσοκομείο Καστοριάς, κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ την τοπική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα νοσοκομείο
με τεράστια κενά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος όλης αυτής της επιδημίας στην περιοχή. Να πούμε ότι τα τελευταία 2-24 ώρα έχουμε τη διακομιδή 15 ατόμων από την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας προς δύο νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για άτομα τα οποία χρήζουν επίγουσας φροντίδας σε μονάδες συντατικής θεραπείας και οι διακομιδές αυτές έγιναν μόνο στη διάρκεια των τελευταίων 48 ωρών. Να πούμε ότι ακόμα 14 άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ένα νοσοκομείο το οποίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, παρουσιάζει σημαντικά κενά σε εξοπλισμό αλλά και σε ιατρικά είδη πρώτης ανάγκης. Κάτι το οποίο το επισήμαναν και οι τοπικοί φορείς. Να πούμε επίσης ότι συνεχίζονται κανονικά οι καθολικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας στα χωριά Δραγασιά, Δαμασκηνιά, όπως επίσης και στον Εχήνο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα εκεί, Χρήστο? Δεν έχουμε καταγραφές για προβλήματα σε σχέση με τις καραντίνες, με αυτές τις καθολικές καραντίνες, καθώς, όπως πληροφορούμαστε από τις τρεις αυτές περιοχές, γίνονται κανονικά οι εφοδιασμοί σε τρόφιμα αλλά και φάρμακα, ενώ ο πληθυσμός δεν έχει αναφέρει ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση του Αχήνου σήμερα έγιναν και απολυμάνσεις τόσο στο κέντρο υγείας του χωριού όσο και στους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες του. Να πούμε τέλος ότι χθες αργά το βράδυ έφτασαν από την Τουρκία 90 Έλληνες φοιτητές οι οποίοι σπούδαζαν και σπουδάζουν ακόμα στα πανεπιστήμια της Αδριανούπολης και της Κωνσταντινούπολης με απόφαση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι 90 αυτοί φοιτητές θα βρεθούν σε δύο ξενοδοχεία για υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών. Με βάση τα προβλεπόμενα, λοιπόν, μπαίνουν σε καραντίνα. Χρήστο Νικολαίδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν ακόμα και αυτές τις συνθήκες. Απατεώνες. Εξαπάτησαν πολίτη που θέλησε να κάνει δωρεά 5.000 μάσκες στο νοσοκομείο Καστοριάς, ενώ σε άλλη περίπτωση βαρύς ήταν ο πέλεκης για τρεις πρατηριούχους στην Κάρπαθο. Ο Βασίλης Πανός έχει το ρεπορτάζ, Βασίλη. Και ακούσαμε στο ρεπορτάζ προηγουμένως πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της ελλείψης στην Καστοριά. Ένας, λοιπόν, πολίτης της περιοχής θέλησε να κάνει δωρεά 5.000 μάσκες. Απευθύνθηκε σε τοπικό επιχειρηματία, ο οποίος δήλωνε ότι μπορεί να παράσχει αυτές τις μάσκες. Του πλήρωσε το ποσό των 3.750 ευρώ. Όμως ο επιτίδιος, από ό,τι φαίνεται, πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Από την έρευνα που έγινε από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή, όπου έγινε η καταγγελία από τον πολίτη, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δεν είχε σχέση με μάσκες, αλλά με εμπόριο μοτοσυκλετών. Από εκεί και πέρα, 20.000 ευρώ έκαστος ήταν το πρόστιμο που εισέπραξαν οι τρεις πρατηριούχοι, που σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης είχαν υπερβολικά αυξημένο κέρδος στα πρατήρια τους στην Κάρπαθο, τουλάχιστον 20% πάνω από αυτό που θα έπρεπε να είναι, και μάλιστα θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το ενδεχόμενο να είχαν δημιουργήσει καρτέλ, δηλαδή να είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους να έχουν τις τιμές αυξημένες. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Τώρα ότι συμβαίνει, είπε πως στο προσεχές διάστημα θα υπάρξει περαιτέρω εξομάλυνση της αγοράς σε αντισπιτικά και μάσκες, καθώς ήδη ένα εργοστάσιο σαπουνιού πήρε άδεια και θα παρασκευάσει αντισηπτικά, ενώ γίνανε και δύο μεγάλες εισαγωγές μασκών. Ενώ τέλος επεσήμανε πως εξετάζονται και άλλα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ. Ένα από αυτό έρχεται από την Δανία και είναι αυτό της μονοδρόμησης των διαδρόμων στα σούπερ μάρκετ. Αυτό όμως στην περίπτωση, μάλιστα, που οι Έλληνες δεν αλλάξουν στάση και συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των αγορών στα σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παράταση των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας, σύμφωνα με όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στο Open. Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι τα μέτρα θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο από τις 6 Απριλίου. Δεν θα είναι μέχρι τις 6 Απριλίου τα μέτρα. Αυτό νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Τα μέτρα θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο. Θα διαρκέσουν ως ότου μας πούν οι λοιμοξιολόγοι ότι νικήσαμε τον ιό και ο ιός έχει φύγει. Να πω ότι έχει δίκιο και ο Ξενάκης, τα εκατομμύρια 17 είναι έτσι. Λοιπόν, άρα στις 6 Απριλίου θα ανακοινωθεί επισήμως παράταση, μας λέτε αυτή τη στιγμή την είδηση. Χθες εμείς βγάλαμε υπουργική απόφαση παράταση απαγόρευσης για τις πλάζες και τα ΚΤΕΟ κλπ. Δευτέρα θα βγάλουμε παράταση για τα καταστήματα, διότι η προηγούμενη απόφαση έλεγε 31 Μαρτίου. Και θα πηγαίνουμε όσο οι λοιμοξιολόγοι υπό τον κύριο Τσιόδρα μας πούν ότι τώρα, παιδιά, μπορείτε σιγά σιγά να έρατε τα μέτρα. Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι της αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ λόγω κορονοϊού. Η Ευλαμπία Ρεύη από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα. Ευλαμπία.
Και χθες, Ματίνα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την αστυνομία, βρέθηκαν πάνω από 1.000 άτομα να κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 1.143 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια και επιλήθηκε το πρόστιμο των 150 ευρώ ανά άτομο. Από αυτές, οι 387 ήταν στην Αττική, 113 στην Κρήτη και 101 στα Ιόνια νησιά. Φυσικά, είχαμε σε όλη την επικράτεια, στη Θεσσαλονίκη, στο Αιγαίο, την Ήπειρο και την Θεσσαλία, αλλά και αλλού. Από την περασμένη Δευτέρα, πρέπει να σου πω ότι συνολικά έχουν βεβαιωθεί 5.206 παραβάσεις και πρέπει να σου πω ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται από την αστυνομία και για τα καταστήματα που λειτουργούν παρά την απαγόρευση. Έτσι λοιπόν εχθές συνελήφθησαν 9 άτομα και βεβαιώθηκαν 8 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 3 στην Αττική. Συνολικά από τις 12 Μαρτίου μέχρι και χθες έχουν συλληφθεί 289 άτομα και μιλάμε για καταστήματα που είναι από καφετέριας μέχρι κομμωτήρια, Ματίνα. Μάλιστα, Ευλαμπία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και από τους ελέγχους και τα πρόστιμα να συνδεθούμε με το μεταξουργείο και το ξενοδοχείο όπου έχουν τεθεί σε καραντίνα Έλληνες επαναπατριστέντες τόσο από την Ισπανία όσο και από την Κωνσταντινούπολη, καθώς βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων όσων επέστρεψαν από την Τουρκία. Εκεί λοιπόν μας περιμένει η Γεωργία Λαγού και θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Γεωργία. Πράγματι, Ματίνα, πριν από λίγη ώρα βγήκαν τα αποτελέσματα για τους 32 Έλληνες οι οποίοι επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη από την Κωνσταντινούπολη. Να πούμε πως από τους 32 ένας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα φύγουν. Αυτοί που μένουν στην επαρχία θα φύγουν συντεταγμένα με τη βοήθεια της πολιτικής προστασίας και σύμφωνα με πληροφορίες οι 24 μένουν στην Αττική. Οπότε θα φύγουν με τη βοήθεια των συγγενών τους. Επίσης, Ματίνα, να προσθέσουμε ότι το ίδιο ξενοδοχείο βρίσκονται σε καραντίνα 21 Έλληνες φοιτητές, οι οποίοι ήρθαν αυτή τη βδομάδα από την Ισπανία και βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Μαζί τους μένουν και 55 άτομα, όπου είχαν βρεθεί αρνητικά στα τεστ για τον κορονοϊό. Αλλά δεν θέλησαν να επιβαρύνουν το οικογενειακό τους περιβάλλον, οπότε διαμένουν μαζί. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, μία γυναίκα, μία κοπέλα, μετά από επανεξέταση του τεστ παρουσίασε κάποια συμπτώματα του ιού, βρέθηκε θετική. Οπότε όλοι εδώ βρίσκονται σε καραντίνα. Επίσης, να προσθέσουμε, Ματίνα, πως σήμερα τα ξημερώματα επαναπατρίστηκαν και 32 Έλληνες από την Βρετανία. Τη διαλογή των Ελλήνων υπήκων την έκανε η πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο. Ήταν άτομα τα οποία έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, ήταν χειρουργημένοι και με ανάμεσά τους κάποια παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες. Ματίνα. Μάλιστα, και με βάση τα προβλεπόμενα μπαίνουν με τη σειρά τους σε απομόνωση. Γεωργία Λαγού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τη στιγμή που ο κορονοϊός λυγίζει την Ιταλία με τους νεκρούς στη χώρα να ξεπερνάνε τους 9.000, ολόκληρη η Ευρώπη μετρά τις πληγές της και προσπαθεί να προστατευτεί. Σε όλη τη γυραιά Ήπειρο οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα, ενώ ολοένα και περισσότεροι πολίτες μπαίνουν σε καραντίνα. Γιατροί στα νοσοκομεία της Ιταλίας δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν όσους περισσότερους ασθενείς με COVID-19 μπορούν. Φαίνεται όμως πως αυτή είναι μια μάχη που χάνουν. Οι αριθμοί συγκλονίζουν. 919 νεκροί μέσα σε μία ημέρα. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού ξεπέρασε τους 9.000. A very dangerous tsunami. Ο Πάπας για πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια απίθυνε ένα παγκόσμιο μήνυμα χωρίς να είναι Πάσχα ή Χριστούγεννα. Μια προσευχή για όλο τον πλανήτη σε ένα άδειο Βατικανό. Tutti chiamati a remare insieme. Tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Tutti. Αυτές οι εικόνες από δορυφόρο δείχνουν πως εξαφανίστηκε η ατμοσφαιρική ρήπανση από την Ιταλία τον καιρό του κορονοϊού. Στην Ισπανία, όσο η επιδημία φτάνει στην κορύφωσή της, τόσο τα νοσοκομεία γεμίζουν ασφυκτικά. Οι ασθενείς στιβάζονται ο ένας επάνω στον άλλον και περιμένουν ώρες για να εξεταστούν. Ο αριθμός των νεκρών στη χώρα έχει ξεπεράσει τις 5.000 και τα κρούσματα πλησιάζουν τα 66.000. Πολλοί από αυτούς είναι γιατροί και νοσηλευτές. Στην Βρετανία, οι κάτοικοι του Λονδίνου βγήκαν στα μπαλκόνια τους και άρχισαν να χειροκροτούν γιατρούς και νοσοκόμες που δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία.
Η 22χρονη Τέιλα Πόρτερ βάζει τα κλάματα όταν βγαίνει από το σπίτι της για να πάει για την βάρδιά της στο νοσοκομείο και βρίσκει όλη τη γειτονιά έξω να την χειροκροτεί. Ο Μπόρις Τζόνσον δέχεται τα πειρά του Βρετανικού τύπου επειδή δεν ακολούθησε τις ίδιες του τις οδηγίες και κόλλησε κορονοϊό. Τον αποκαλούν φυλακισμένο της Downing Street, αφού είναι απομονωμένος, κλεισμένος σε έναν χώρο μακριά από τη σύντροφό του Κάρι Σίμονς, το προσωπικό του αφήνει φαγητό έξω από την πόρτα. Η Γαλλία μέτρησε 299 θανάτους μέσα σε ένα 24ωρο. Οι νεκροί στην χώρα έχουν φτάσει πλέον τους 2.000. Ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι φωτίστηκε με τη λέξη ευχαριστώ για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας. Μα μη ότι ένταση, κυρίες και κύριοι, καλπάζει ο κορονοϊός στην Ισπανία που σπάει κι άλλο θλιβερό ρεκόρ σε θανάτους. Ο Δημήτρης Σαραφίδης θα μας πει περισσότερα, Δημήτρη. Δυστυχώς, Ματίνα, ο τραγικός απολογισμός στην Ισπανία όλο ένα και ανεβαίνει. Ο μεγαλύτερος αριθμός λοιπόν θανάτων που έχει καταγραφεί σε ένα 24ωρο σημειώθηκε από χθες και πλέον οι νεκροί ανέρχονται σε 832. Χθες αντίστοιχα τα θύματα του κορονοϊού στην Ισπανία ανέρχονταν σε 769. Συνολικά 5.690 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη χώρα και τα κρούσματα ανέρχονται σε 72.248. Να επισημάνουμε, Ματίνα, ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα της Ευρώπης μετά την Ιταλία που έχει πληγεί σοβαρότερα από οποιαδήποτε άλλη στη γυραιά Ήπειρο. Ματίνα. Μάλιστα. Ματώνει λοιπόν και η Ισπανία. Δημήτρη Σαραφίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέα μέτρα για το περιορισμό του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Ταγί Περντογάν, ενώ σε απομόνωση μπαίνουν πλέον 30 πόλεις της Τουρκίας. Από την Κωνσταντινούπολη μας ενημερώνει η ανταποκρίτριά μας Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία. Ματίνα, οι θάνατοι έφτασαν τους 92 εδώ στην Τουρκία, ενώ τα κρούσματα στα 5.698, δηλαδή περίπου 2.000 παραπάνω μέσα σε ένα 24ωρο. Μιλάμε για δραματική αύξηση των θανάτων. Των θανάτων και των κρουσμάτων, βέβαια. Και μετά από αυτό το νέο τραγικό απολογισμό, ο Ταγί Περντογάν ανακοίνωσε 7 νέα μέτρα που θα ισχύσουν στις 30 μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, όπως είπε. Δεν επέβαλε καθολική απαγόρευση, όπως αναμενόταν, αλλά ανακοίνωσε ότι απαγορεύονται τα ταξίδια των πολιτών μέσα στην Τουρκία, είτε αυτά γίνονται με κάποιο όχημα, είτε με αεροπλάνα. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα ευέλικτης εργασίας για τους εργαζόμενους του. Οι επιβάτες τώρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κάθονται σε απόσταση μεταξύ τους και επίσης κλείνουν όλοι οι χώροι για πικνίκ, καθώς επίσης και τα βάση και οι αρχαιολογικοί χώροι τα Σαββατοκύριακα. Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Τουρκία στη Γερμανία, όπου επίσης έχουμε δραματική αύξηση των κρουσμάτων, μέσα σε 24 ώρες αυξήθηκαν κατά 6.294, ενώ ο αριθμός των θυμάτων έφτασε τους 325. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή. Ματίνα, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, ναι, διπλασιάστηκαν τα κρούσματα. Θα σου πω τα τελευταία νούμερα που έγιναν γνωστά πριν από λίγο. 53.325 κρούσματα, 395 νεκροί. Η θνησιμότητα εξακολουθεί να παραμένει μικρή. Η καγκελάριος Μέρκελ απίφθινε σήμερα μήνυμα από την καραντίνα που βρίσκεται στο σπίτι της. Είπε ότι ευχαριστεί όλους τους Γερμανούς που τηρούν τα μέτρα. Κανείς δεν ξέρει, λέει, τώρα πόσο θα κρατήσουν οι δύσκολες ημέρες. Σας παρακαλώ, κάνετε υπομονή. Να πούμε τέλος ότι σήμερα άλλο ένα αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανικής, το αεροσκάφος νοσοκομείο Α310, θα φέρει από τον Μπέργαμο και πάλι ασθενείς Ιταλούς για νοσηλεία στη Γερμανία. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Γερμανία στις Ηνωμένες Πολιτείες, που γίνονται η πρώτη χώρα του κόσμου σε κρούσματα του κορονοϊού με 104.000 ασθενείς. Και ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε μέτρα ύψους 2-3 δολαρίων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στο επίκεντρο της πανδημίας η Νέα Υόρκη, όπου η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι ήδη απελπιστική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να γίνονται το νέο παγκόσμιο επίκεντρο του κορονοϊού. Πολλοί αποκαλούν τη Νέα Υόρκη Νέα Γουχάν. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.700 και η χώρα είναι η πρώτη σε κρούσματα στον κόσμο με 104.000. Τα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης ήδη ασφιχτιούν. Αυτό το γράφημα δείχνει την καμπύλη των κρουσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με την Ιταλία. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης βγαίνουν στα παράθυρα και χειροκροτούν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που παλεύουν με τον αόρατο εχθρό.
Ο Ντόναλτ Τραμπ υπέγραψε μέτρα ύψους 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της κρίσης με τον κορονοϊό και έδωσε εντολή στην General Motors να κατασκευάσει αναπνευστήρες. Η αισιοδοξία του εντυπωσιάζει. First of all, we've already delivered thousands of them, but within the next 100 days we will either make or get in some form over 100,000 additional units. Οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες βέβαια δεν μοιράζονται την αισιοδοξία του. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης περιμένει τσουνάμι ασθενών με κορονοϊό τις επόμενες ημέρες στην πόλη του. Έδωσε εντολή να μετατραπεί ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο σε νοσοκομείο. Οι πολίτες έχουν αρχίσει να είναι πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουν στα καταστήματα. Ακόμα και όταν είναι στο πεζοδρόμιο, φροντίζουν να κρατούν τις αποστάσεις τους. Στην Βραζιλία με τους 93 νεκρούς και τα 3.500 κρούσματα, ο πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο αρνείται πως η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα και σε τηλεφωνική του συνέντευξη λέει κοινικά. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στο Σάο Πάολο με κάποια μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς που δίνει η κυβέρνηση. Στα δικά μας πίσω, έμφαση στην ανάγκη θωράκισης της δημόσιας υγείας δίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητά επίταξη των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Τσιγουρής από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα, Χρήστο. Στον τομέα της υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στο πεδίο της εργασίας εντείνει την κριτική του και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την ώρα ο κ. Τσίπρας έχει τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των δικηγόρων. Καθώς η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί με ένα επίδομα των κάποιων εκατοντάδων ευρώ να εμπέζει, και να εμπέζει τους νέους επιστήμονες και ζητά το 1/12 της περσινής τους δήλωσης να τους χορηγηθεί ως επίδομα. Την ίδια ώρα, στον τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με ένα μικρό βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστοχώρο iSyriza, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, υλικά για την προστασία των γιατρών και επιπλέον μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Τσίπρας αναφέρει μεταξύ άλλων για το ρόλο των γιατρών σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία και την κρίσιμη μάχη, ότι κάθε εποχή έχει τους δικούς της ήρωες. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι ήρωες της σημερινής ημέρας. Γι' αυτό ζητάμε άνοιγμα νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, άμεση ένταξη στο δημόσιο σύστημα υγείας όλων των συμβασιούχων, επικουρικών γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και των νέων επιστημόνων των προγραμμάτων του ΑΕΔ, επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, μέτρα προστασίας των γιατρών και των νοσηλευτών, η έμπρατη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας είναι το χειροκρότημά μας, αναφέρει χαρακτηριστικά. Μάλιστα. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Παρέμβαση είχαμε και από το κίνημα αλλαγής, ενώ με άρθρο παρέμβασή του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, καυτηριάζει τις αδυναμίες, όπως αναφέρει, στο σύστημα υγείας και την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. Ο Σωτήρης Μπολάκης έχει τις λεπτομέρειες. Σωτήρη. Σε αντίστοιχο κλίμα και το κίνημα αλλαγή ζητά αξιοποίηση όλων των ιδιωτικών δομών αλλά και των ιδιωτών γιατρών στην διαχείριση της κρίσης πανδημίας. Προτείνει ακόμη ιδιότητες στρατιωτικών γιατρών αλλά και συνταξιούχων να πέσουν στη μάχη και ένταξη όλων των εργαστηρίων, όλων των δομών εργαστηρίων, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα τεστ. Και καταλήγει το κίνημα αλλαγής. Δεν είναι ώρα για μικροπολιτική, δεν είναι ώρα για έρηδες με βάση ιδεοληψίες και προκαταλήψεις, όπως δεν είναι ώρα για πελατειακές διευθετήσεις και εξυπηρετήσεις. Είναι καιρός για άμεσες πρακτικές λύσεις. Φαινόμενα κατασπατάλησης σπόρων και κακοδιαχείρισης δεν είναι αποδεκτά. Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας σε άρθρο παρέμβασή του στον Ριζοσπάστη με τον τίτλο «Το τέλος των μύθων και των ψευδεστήσεων». Μιλά για τους δύο μύθους που καταραίουν αυτή τη στιγμή, δηλαδή ότι μπορεί να συνεπάρξει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας. Παράδειγμα, λέει, τεράστιες ελλείψεις που παρατηρούνται, όπως και ότι ο όλος μύθος είναι η επιστροφή στην κανονικότητα και στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φαίνεται ότι και αυτό καταραίει. Και καταλήγει ο κύριος Κουτσούμπας, δεν μένουμε σιωπηλοί μπροστά στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την πολιτική της κυβέρνησης που επιδιώκει να φορτώσει και αυτή την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων. Σπάμε το σιωπητήριο που θέλουν να επιβάλλουν η κυβέρνηση και η μεγάλη εργοδοσία στο όνομα του όλοι μαζί να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση απάβγασμα μιας υποκριτικής αστικής ηθικής. Μάλιστα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα.